πραγματικά περιμένει πολλή δουλειά. Έχει γίνει, όπως είπα προηγούμενα, ένα αμελές διοικητικό συμβούλιο. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω τους συνεργάτες, συναδέλφους. Είναι αντιπρόεδροι πρώτος και δεύτερος ο Δημήτρης Αδόσκης και ο Δημήτρης Αφανουράκης. Είναι Γενική Γραμματείας η Αγγελική Φραγκάκη. Όπως σου είπα, είναι σύνδεσμος γυναικών και ανδρών. Είναι Ταμείας ο Μανώλης Χαρονίτης. Είναι Αναπληρωτής Γραμματείας ο Μανώλης ο Χισκάκης. Και μέλη η Μπάκιντα η Ευελίνα, η Βαγάκη η Αμάντα και ο Κουμιανάκης ο Πέτρος. Εκτός από αυτά έχουμε κάνει και πολλές επιτροπές, όπως έχουμε κάνει Επιτροπή Υγείας, Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Κοινωνικών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Δημόσιας Σχέσης και ΜΜΕ. Έχουμε κάνει Επιτροπή Αρχείου, έχουμε κάνει Επιτροπή Προσέγγισης και Εγγραφής Νέων Μελών και όλες αυτές οι επιτροπές στενεχώνονται από μέλη. Στόχος και σκοπός ετών του Μιχάλη του Δασκαλάκη να κάνουμε ένα ιστορικό αρχείο, είτε με τη φωτογραφία, είτε με μουσείο, με αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε από όλους αυτούς που έχουν περάσει την πεντηκονταετία του μπάσκετ. Coach, το κριτικό μπάσκετ έχει μια ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, το Ρέθυμνο, σίγουρα θα ήθελε να έχει και το Ηράκλειο. Τελευταία βλέπουμε ότι βγαίνουν κάποιοι αξιόλογοι αθλητές. Θα ήθελα τη γνώμη σας και παράλληλα το πόσο μπορούν οι βετεράνοι με το σύνδεσμο, το νεοσύστατο, να είναι δίπλα στο κριτικό μπάσκετ και ενεργά να συνδράμουν και αυτοί. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι. Οι βετεράνοι θα προσπαθήσουν να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν την ανάπτυξη, όπως είπα, τη διάδοση και τη βελτίωση του κριτικού μπάσκετ. Και αυτό θα προγραμματίσουμε, ας πούμε, και σεμινάρια. Όπως έχουμε στόχο να διοργανώσουμε ένα σεμινάριο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του κριτικού μπάσκετ και πολλές άλλες εκδηλώσεις που έτσι θα θέλαμε να βοηθήσουμε, γιατί είναι το άθλημά μας, είναι αυτό που αγαπάμε, είναι αυτό που μεγαλώσαμε, είναι αυτό που μας αγκάλιασε πριν 50 χρόνια και μας έδωσε το δικαίωμα της άθλησης, της άσκησης, της χαράς, της ψυχαγωγίας και εμείς σήμερα από κάποιες άλλες θέσεις πρέπει να το αντιποδώσουμε. Όσον αφορά το κριτικό μπάσκετ, πάντα έχω την άποψη ότι πραγματικά οι ομάδες προσπαθούν, όλες οι ομάδες προσπαθούν, είτε είναι στην κορφή είτε είναι στη δημιουργία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω, που προτείνω εγώ, που θέλω, που είναι σημαντικό για να ανέβει ψηλά το επίπεδό μας, είναι να έχουμε τη στήριξη διοικητικών παραγόντων οι οποίοι θα βοηθήσουν το άθλημα, όπως έκανε παλαιότερα. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης, 500 τούλιδες να έχεις προπονητές, δεν θα μπορούσε να βγει στην Α1. Είχαμε την οικονομική στήριξη και βοήθεια, ας πούμε, αυτήν του ανθρώπου. Και πιστεύω λοιπόν, ας πούμε, ότι εκτός από τους διοικούντες που πρέπει να βρούμε διοικούντες, να έρθουν διοικούντες κοντά, ή οργανισμοί ή επιχειρήσεις που να βοηθήσουν το άθλημα, ας πούμε, μέσα από μια καλή κατάσταση, να ανέβει πάρα πολύ στο υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο των προπονητών. Οι προπονητές είναι αυτοί που έχουν τα παιδιά κάθε μέρα μέσα στο γήπεδο, οι προπονητές είναι αυτοί που διδάσκουν.